Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θέλω να ξεκινήσω από κάτι που προσωπικά ενδεχομένως σας αδικεί, αλλά αυτό είναι το θέμα των ημερών, κύριε Σακελαρίδη. Παρακαλώ, πες. Τι γίνεται τελικώς με την υποψηφιότητα Καρυπίδη? Γιατί έχει γίνει ένα μείζον θέμα, πάει και έρχεται στην πολιτική γραμματεία, στην περιοχή του. Ο ίδιος λέει ότι θα κατέβει αυτόνομος, ή τουλάχιστον αυτό υπενήχθηκε χθες στην ανακοίνωσή του. Πού βρισκόμαστε και ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Ήταν αναμενόμενη η ερώτησή σας, οπότε μην αισθάνεστε ότι με υποτιμάτε. Υποθέτω δεν σας ξάφνιασα. Όχι, όχι, θα έρθω όχι στη δική σας υποψηφιότητα. Λέω ότι αντί να ασχοληθούμε με εσάς που είστε ένας νέος άνθρωπος καινούριος. Δεν νιώθω ότι αδικούμε. Καταλαβαίνω ότι είναι και αυτή η συγκυρία, είναι και αυτό το θέμα της επικαιρότητας. Κοιτάξτε όμως, για να είμαι και ειλικρινής και να σας απαντήσω ευθέως. Ούτως ή άλλως θα συνεδριάσει σε λίγο, από όσο ξέρω και εγώ, και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσει τελικά για αυτό το θέμα, να δώσει μια τελική κατάληξη. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους μας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία βγήκανε και στον τύπο, τα οποία είχε αναρτήσει και στο διαδίκτυο και ο κύριος Καρυπίδης, είναι κάτι το οποίο δεν τιμά προφανώς ούτε τον ίδιο, ούτε και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Επομένως, είναι κάτι, νομίζω, το οποίο θα το αποφασίσει η πολιτική γραμματεία με βάση όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει. Και σίγουρα, επειδή από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια συναντήληψη σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, νομίζω ότι η τελική απόφαση θα είναι ότι και ο κύριος Καρυπίδης θα ήταν προβληματικό να είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή αυτή. Τώρα, τι ήταν, ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή του κύριου Καρυπίδη, εκτιμάτε? Ήταν ένα αντιμνημόνιο, ας πούμε, ένας κοινός παρανομαστής? Ήταν ένας άνθρωπος του αντιμνημονίου? Ήταν ότι ήταν προβεβλημένος? Τι ήταν το κριτήριο? Γιατί ένα κόμμα επιλέγει τους υποψηφίους του, και όταν είναι 13 για τις περιφέρειες, δεν είναι και τόσο πολύ. Δεν είναι ανάμεσα σε 1000 στατιστικά θα γίνει και κάτι τέτοιο. Εδώ ήταν 13 μετρημένοι. Κοιτάξτε, εμείς ως κόμμα, στην ουσία αυτό που θέλαμε να εκφράσουμε μέσα από τις υποψηφιότητες ήταν να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να εκφραστεί όλη αυτή η κοινωνική αγωνία του κόσμου υπό το βάρος αυτής της πολιτικής σε κάθε περιφέρεια. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε όχι με στενά μόνο κομματικές υποψηφιότητες, αλλά να ανοιχθούμε και περισσότερο στην κοινωνία. Σίγουρα, όταν κάνεις κάποια τέτοια εγχειρήματα, και είναι, νομίζω, και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να παραδεχτούμε ότι και προβλήματα μπορούν να υπάρχουν και λάθη μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι να μπορούμε και να έχουμε και το θάρρος να επανεξετάζουμε τα προβλήματα αυτά υπό τα νέα δεδομένα όταν προκύπτουν, γιατί δεν ήταν εν γνώση το Σαββατοκύριακο όλες αυτές οι αναρτήσεις. Επομένως, νομίζω ότι κάτι τέτοιο στην ουσία δείχνει, ας πούμε, και μια ωριμότητα από την πλευρά του κόμματός μας, το ότι θέλει να επανεξετάσει το ζήτημα αυτής της υποψηφιότητας χωρίς να έχει έτσι να διεκδικεί κάποιο αλάθητο. Ήταν λάθος, λοιπόν, λέτε, η επιλογή του? Νομίζω πως αυτό το παραδεχόμαστε όλοι. Νομίζω από το βάρος των νέων δεδομένων δεν νομίζω ότι κανείς αισθάνεται και πολύ ικανοποιημένος όταν βλέπει τέτοιου τύπου αναρτήσεις. Την απόφαση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Καρυπίδη και άρα και τις θέσεις του και τις απόψεις του, τις οποίες εσείς ξορκίζετε κεντρικά, πώς την κρίνετε, κύριε Σακελαρίδη? Κοιτάξτε, ο καθένας, και φαντάζομαι και οι άνθρωποι στην τοπική κοινωνία, έχουν τους δικούς τους προβληματισμούς, έχουν ενδεχομένως νιώθουν και αντιμετωπίζουν με μια διαφορετική οπτική κάποια ζητήματα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι, από αυτές τέτοιου τύπου δηλώσεις δεν είναι ζήτημα μόνο της τοπικής κοινωνίας, γιατί εκθέτει, νομίζουμε, και εμάς συνολικά και ως αντίληψη, αλλά και κυρίως τις αξίες μας και όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Αν είναι δυνατόν τώρα να θεωρούμαστε αντισημίτες ή φιλοακροδεξιοί από όλες αυτές τις αναρτήσεις, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε πραγματικά ούτε να το, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Επομένως, η απόφαση θα ληφθεί με κεντρικά κριτήρια και όχι με τοπικά. Τώρα πάμε στην δική σας υποψηφιότητα. Μπαίνετε σε ένα στίβο ο οποίος είναι πολύ δύσκολο στίβος. Το κρίνω και από το μέγεθος του Δήμου και από το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ ο προνομιακός του χώρος, εντός εισαγωγικών, η Αλφα Αθήνας, εκλογικά, ακόμα και όταν γιγαντώθηκε στις τελευταίες εκλογές. Μπαίνετε και σε ένα χώρο και με πολύ δύσκολους αντιπάλους. Θέλω να μου πείτε πώς το σκέφτεστε όλο αυτό, πώς το πήρατε απόφαση. Κοιτάξτε, για μας, εμείς, ξέρετε, μπορεί όντως όλα αυτά που λέτε να ισχύουν. Είναι γεγονός, είναι και ένα αντικειμενικό γεγονός.
Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα προτέρημα στο Δήμο της Αθήνας, ότι μπορεί τα ποσοστά μας τα εκλογικά στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές να ήταν σχετικά χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, εμείς, το δικό μας προτέρημα είναι το γεγονός ότι έχουμε μια δημοτική παράταξη, η οποία από το 2006 μέχρι και σήμερα λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως σε όλο το διάστημα, το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις εκλογές. Δηλαδή, δεν είναι μια δημοτική παράταξη η οποία συγκροτήθηκε απλά και μόνο για να δώσει τις εκλογικές μάχες, αλλά είναι μια δημοτική παράταξη η οποία ήταν διαρκώς στο πλευρό όλων των κατοίκων, στις γειτονιές της Αθήνας, σε όλα τα τοπικά κοινωνικά κινήματα, σε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, ήμασταν παρόντες. Επομένως, έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία. Έχουμε μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας. Αυτό, αν θέλετε, και για μένα είναι ένα έτσι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που μου δίνει και εμένα έτσι τη δυνατότητα να μπορώ, πατώντας πάνω σε αυτή την συσσωρευμένη εμπειρία που έχουμε και στη μεγάλη κοινωνική γείωση που έχουμε, και με προφανώς έτσι, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη και το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι πολιτικές συνθήκες στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό τα τελευταία 3-4 χρόνια, με όλα τα, προφανώς με την ανατροπή που έχει έρθει στο πολιτικό σκηνικό, και με, αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, και επειδή έχουμε και όλη τη διάθεση και έχουμε και όλη την ορμή να πάρουμε τον Δήμο και με το δικό μας πρόγραμμα, το επεξεργασμένο πρόγραμμα που έχουμε ήδη από παλιά, αλλά προφανώς και εμπλουτίζοντάς το, πιστεύουμε ότι παρόλο που είναι δύσκολη η μάχη, δεν το συζητούμε, το αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη η μάχη, πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για τις δικές μας τις δυνάμεις. Δεν μου λέτε, κύριε Σακελαρίδη, τώρα από τους υποψηφίους σας, δεν έχουμε βεβαίως ακόμα επίσημη υποψηφιότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Να σταθώ λίγο στην υποψηφιότητα του κυρίου Κασιδιάρη. Το γεγονός ότι θα περιδιαβαίνεται στους ίδιους δρόμους και διαμερίσματα της Αθήνας. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί καταρχήν και πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την υποψηφιότητα που είναι και εξόγως προβεβλημένη? Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα αντιμετωπίσουμε τον Κασιδιάρη ως άτομο. Δεν είναι ζήτημα ατόμου. Είναι ζήτημα, εμείς θεωρούμε γενικά την ανάδυση του φασισμού. Την θεωρούμε ένα κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή που έχει κοινωνικές και πολιτικές αιτίες, αν θέλετε. Επομένως, δεν θα επικεντρωθούμε καθόλου στον Κασιδιάρη ως άτομο, γιατί όποιος και να ήταν από τη Χρυσή Αυγή, στην ουσία ίδια θα ήταν η δικιά μας αντιμετώπιση. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι για όλους αυτούς τους λόγους που θεωρεί την επιλογή αυτήν ως μια πολιτική ή ως μια επιλογή η οποία στην ουσία τιμωρεί το πολιτικό σύστημα, ή ως μια επιλογή η οποία, με την οποία πιστεύει ότι θα λύσει έστω και επιφανειακά κάποια από τα προβλήματά του, να τους πείσουμε ότι είναι μια επιλογή ξεκάθαρα λανθασμένη, να αποκαλύψουμε, και νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και το πραγματικό πρόσωπο στην ουσία της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι αγωνίζονται για το έθνος, δεν είναι κάποιοι που θέλουν να τιμωρήσουν το πολιτικό σύστημα, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι μακριά από τη διαπλοκή με επιχειρηματικά, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό συμφέροντα. Επομένως, εμείς ως τέτοιους θα τους αντιμετωπίσουμε και θα δώσουμε τη μάχη και για την Αθήνα της Δημοκρατίας και για την Αθήνα της Διαφορετικότητας. Τώρα, ο Καμίνης είναι ένας αξιοπρόσεκτος αντίπαλος, για να το πω έτσι, ή θεωρείτε ότι αυτά τα 3,5 χρόνια που έμεινε ουσιαστικά στο Δήμο τον έφθυραν αρκετά? Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας, επομένως θα έχει προφανώς και όλη τη δικιά μας προσοχή. Από εκεί και πέρα, νομίζουμε ότι ο κύριος Καμίνης έχει εκτεθεί αρκετά σε αυτή την τετραετία. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν θυμάστε κι εσείς, θα το θυμάστε λογικά, ότι και το 2010 στην ουσία εμφανιζόταν ως μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Απλά να σας θυμίσω ότι όταν πήρε τον Δήμο το βράδυ των εκλογών, στην ουσία στην πλατεία Κλαθμόνος είχε έρθει και ο κύριος Παπανδρέου, και αυτό που είχε δηλώσει ήταν ότι η νίκη του κυρίου Καμίνη στην ουσία αποτελούσε επιβεβαίωση της πολιτικής του κυρίου Παπανδρέου την εποχή εκείνη, το 2010, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επομένως, δεν θεωρούμε ότι είναι μια υποψηφιότητα η οποία είναι ακομμάτιστη. Έχει ξεκάθαρο πρόσημο μνημονιακό. Πέραν όμως της όποια στήριξη είχε ή έχει ο κύριος Καμίνης, εγώ σας ρωτώ για το αν ήταν καλός δήμαρχος ή κακός δήμαρχος. Για να αφήσουμε λίγο τις ταμπέλες για το Δήμο. Έχετε δίκιο και ευχαριστώ που μου το επισημαίνετε, γιατί ήθελα να έρθω και σε αυτό, δεν ήθελα να το αποφύγω. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν ένας κακός δήμαρχος. Και δεν το λέμε αυτό, ξέρετε, σε μια λογική έτσι, να κάνουμε μια στήρα κριτική τώρα, μιας και μπαίνουμε και στον στίβο της προεκλογικής μάχης. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας δήμαρχος ο οποίος
και στη δική του, και με τη δική του παρουσία στην ουσία ενίσχυσε ένα μοντέλο διοίκησης του Δήμου σκληρά δημαρχοκεντρικό. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα να παραιτηθούν και πολλοί και να φύγουν και δημοτικοί σύμβουλοι και διαμερισματικοί σύμβουλοι. Πιστεύουμε επίσης ότι στην ουσία όχι απλώς συνενώντας στην κεντρική πολιτική, δηλαδή του Μνημονίου και του Καλλικράτη, δεν διεκδίκησε τίποτα παραπάνω για να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών της Αθήνας και όχι μόνο των κατοίκων του κέντρου αλλά και των κατοίκων στις γειτονιές. Να ρωτήσω, αφού μου δίνεται αυτό το πάτημα, κυρία Σακελαρίδη, από το Δήμο της Αθήνας έφυγε πάρα πολλοί κόσμος, συμβασιούχοι κτλ. Όπως επίσης και από το 1984, λέω ένα θέμα που το ξέρω λόγω συγγένειας επαγγελματικής. Εσείς θα τους πάρετε πίσω σε περίπτωση που εκλεγείτε? Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν θέλουμε να λέμε έτσι γενικά και αόριστα να μοιράζουμε υποσχέσεις. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πραγματικά έτσι ώστε να στελεχωθούν όλες αυτές οι κενές θέσεις, οι οργανικές στους Δήμους, οι οποίες είναι απαραίτητο να στελεχωθούν έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Για παράδειγμα, να σας πω. Σήμερα τα δημοτικά ιατρία τα οποία έχουμε είναι υποστελεχωμένα και έχουν και πολύ χαμηλή χρηματοδότηση. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι στην ουσία δεν μπορούν να παράσχουν όλο αυτό το κοινωνικό έργο για το οποίο, με το οποίο είναι επιφορτισμένα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι παράλληλα υπάρχουν κοινωνικά ιατρία σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας σε εθελοντική βάση από ομάδες αλληλεγγύης, τα οποία στην ουσία εξυπηρετούν πολύ περισσότερο τους πολίτες της Αθήνας από ότι τα δημοτικά ιατρία. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσα να σας πω και για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, όπου και αυτοί είναι υποστελεχωμένοι και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλά χιλιάδες παιδάκια να μένουν εκτός δημοτικών παιδικών σταθμών και να επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός των νέων γονέων με επιπλέον χρήματα, γιατί στην ουσία δεν έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, που είναι τεράστιες, ειδικά στην κοινωνία της Αθήνας, μέσα στις συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι κόσμο χρειαζόμαστε να καλύψουμε τις διάφορες οργανικές θέσεις. Κυρίως και ανταυτού γενικά κόβουμε, απολύουμε κόσμο, στέλνουμε κόσμο σε διαθεσιμότητα. Θέλω να μεταφέρω κωδικοποιημένα, γιατί είναι πολλά, δύο όμως κατηγορίες μηνυμάτων ακροατών. Το πρώτο μήνυμα λέει, σας διαβάζω ένα από αυτά, αλλά και είναι πολλά παρεμφερή. Ρώτασε παρακαλώ, λέει, τον κύριο Σακελαρίδη, αν και πού έχει δουλέψει και αν πιστεύει ότι κάποιος που δεν έχει διοικήσει περίπτερο μπορεί να διοικήσει το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Αναμενόμενη και αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, είμαι 34 χρονών. Μέχρι τα 34 μου και έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει. Αν θέλετε, δεν μ' αρέσει να σας απαριθμώ τι δουλειές έχω κάνει. Μπορώ να σας πω, έχω δουλέψει και σε λογιστικό γραφείο όταν ήμουν φοιτητής. Έχω δουλέψει και στο πανεπιστήμιο. Έχω δουλέψει και στην εκπόνηση διαφόρων έτσι, μελετών οικονομικών, είτε σε Ινστιτούτα, είτε σε για τον ιδιωτικό τομέα, είτε σε εταιρείες. Τώρα, ξέρετε, θα την κάνω λίγο πιο λαϊκή την ερώτηση. Παρακαλώ. Ένσημα έχετε? Έχω ένσημα, βέβαια. Αν τον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι θα έχουν καθυστερήσει να σας πληρώσουν ενδεχομένως. Πιστέψτε με, ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία τάση, διαβάζοντας και διάφορα δημοσιεύματα, να προσπαθούν να παρουσιαστώ ως παιδί του κομματικού σωλήνα. Αλλά πιστέψτε με, έχω όλες τις αγωνίες της νέας γενιάς. Έχω ζήσει και με επίδομα ανεργίας. Έχω ζήσει και τι θα πει να μην έχεις χρήματα και να γυρνάς στο παιδικό σου δωμάτιο, στο οικογενειακό σου, στο πατρικό σου σπίτι. Έχω όλες αυτές τις ανησυχίες και έχω αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα στα ζητήματα της διοίκησης, επειδή με ρωτήσατε. Εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά, επειδή έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία, υπάρχει κόσμος ο οποίος στηρίζει τη δημοτική κίνηση, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και σε πολύ μεγάλο βάθος και τα διαχειριστικά ζητήματα του Δήμου και τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να έχει τα θετικότερα δυνατά αποτελέσματα και στη διαχείριση και στη διοίκηση του Δήμου. Επομένως, δηλαδή, γιατί με αυτή τη λογική, αν κάποιος δεν έχει διαχειριστεί ένα περίπτερο, δεν μπορεί να διαχειριστεί το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Στην ουσία, είναι σαν να λέμε ότι ο Δήμαρχος θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να είναι πάνω από 40-50 χρονών. Αν είναι έτσι, τότε με συγχωρείτε, δεν είναι αυτή η δικιά μας αντίληψη περί πολιτικής και επί διαχείρισης. Και ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο επίσης προέρχεται από ερώτημα ακροατών, το είδα και χτες να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είχατε όντως καταφερθεί το 2008 μέσω προσωπικής σας ιστοσελίδας εναντίον αστυνομικών με το γνωστό σύνθημα? Λοιπόν, κυρία Μακρύ, χαίρομαι πολύ που με ρωτάτε. Γιατί βλέπω εδώ πέρα μήνυμα του 901 που λέει: έχει
ήταν ερτημένο στο Facebook το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Λοιπόν, να του χαίρεστε, κυρία Μακρυλή, αυτού που προάγεται, του μεγάλου δημοκράτε. Σα διάβασα το μήνυμα όπω ήρθε, αλλά δεν είναι το μόνο και πάλι. Ναι. Να απαντήσω τότε στον ακροατή και να του πω το εξή. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είχα αυτή ακριβώς η ανάρτηση. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Την ανέβασα, ήταν 2-3 μέρες, αν θυμάστε, μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και από κάτω μόνος μου έχω κάνει σχόλιο. Από μόνος μου έχω κάνει σχόλιο, όπου λέω προφανώς δεν αναφέρομαι σε όλους τους αστυνομικούς, αλλά σε αυτούς που είναι δολοφόνοι. Αναφερόμενος προφανώς στον Κορκονέα. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο Κορκονέας δεν είναι δολοφόνος, παρόλο που έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη για την ανεψυχρό δολοφονία ενός 15χρονου, τότε κατά την άποψή μου, με συγχωρείτε, αυτός έχει το πρόβλημα και όχι εγώ. Εγώ αυτό θέλω να κάνω σαφές. Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 3 μέρες μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, και από κάτω έχω κάνει διευκρίνηση η οποία δεν έχει κάνει. Έχουν κάνει screenshot στην ουσία από το Facebook μου, όχι μόνο έχουν κάνει μόνο την ανάρτηση, αλλά όχι το σχόλιο που έχω από κάτω, που διευκρινίζω εν έτη 2008 και όχι ως υποψήφιος δήμαρχος, ότι δεν αναφέρομαι σε όλους, αλλά προφανώς αναφέρομαι σε αυτούς που το έχουν κάνει. Κυρία Σαγκελαρίδη, μία πρώτη επαφή κάναμε. Σε αυτό δεν έχω δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν το έχω κατεβάσει από το Facebook αυτή την ανάρτηση για να το βλέπει και ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι πραγματικά και εκείνη την περίοδο κανείς δεν θεωρούσε τον Κορκονέα, τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου, κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έγραψα στο Facebook. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πολλές φορές στις δημοτικές και να σας φιλοξενούσε και στο στούντιο να απαντήσετε ο ίδιος, να τα βλέπετε τα ερωτήματα και να απαντάτε ο ίδιος. Με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.